Μεσογείας και Λαβριωτικής, Εγκύκλειος, προς τους ευσεβείς χριστιανούς καθημάς ιεράς και συμβόλαιους. Θέμα Ψυχιακής Ορθοδοξίας, Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής. Αγαπητοί μου αδελφοί, καλή και ευλογημένη Τεσσαρακοστή. Σήμερα πρώτη Κυριακή των Νηστειών ή άλλος Κυριακή της Ορθοδοξίας, η Εκκλησία μας γιορτάζει την ιστορική νίκη της κατά των εικονομάχων και την αναστήλωση των εικόνων. Για το λόγο αυτόν, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελείται στους ναούς μας η περιφορά των Αγίων και Ιερών εικόνων, ταυτόχρονα δε διαβάζεται το συνοδικό της Ορθοδοξίας και απαγγέλλεται θριαμβευτικό στο σύμβολο της πίστεως. Με άλλα λόγια, τέτοια μέρα η Εκκλησία μας προβάλλει την αξία και το θησαυρό της πίστεως και της ορθόδοξης αλήθειας και ζωής και μνημονεύει δοξολογικώς τους ήρωες και τους ομολογητές της, αναφωνώντας «αύτη η πίστη των Αποστόλων, αύτη η πίστη των Πατέρων, αύτη η πίστη των Ορθοδόξων, αύτη η πίστη την Οικουμένη εστήριξε». Αυτή η ορθόδοξη πίστη είναι το μεγάλο ζητούμενο και στις μέρες μας και ως δογματική αλήθεια και ως εμπιστοσύνη προς τον Θεό, καθώς το μεν πρώτο προσπαθεί να τον οθεύσει ο σύγχρονος συγκριτισμός και οι ποικίλες αιρέσεις, το δε δεύτερο να το κλονίσει ο κυρίαρχος στην εποχή μας ορθολογισμός. Αυτή η πίστη που αποτελεί την ταυτότητα με την οποία εμείς γεννηθήκαμε και εμάς συγκρατεί και το πολιτισμό μας συντηρεί και την Οικουμένη ολόκληρη στηρίζει. Αυτή είναι η βάση της ζωής μας και το θεμέλιο της σχέσης μας με τον Θεό. Αυτήν καλούμαστε ως Ορθόδοξοι να διαφυλάξουμε, να τη ζήσουμε, αλλά και να τη διαδώσουμε. Αυτή η πίστη που για μας τους Ορθοδόξους αποτελεί δώρο που μας δόθηκε, για άλλους λαούς παραμένει προσμονή και ελπίδα για την οποία διψώνει. Η προτροπή του Κυρίου «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» αποτελεί διαχρονικό διάγγελμα και εντολή προς την οποία η Εκκλησία μας συμμορφώνεται προωθώντας το ιεραποστολικό της έργο σε όλη την Οικουμένη, σε κοντινές ή και απόμακρες γεωγραφικά και πολιτισμικά χώρες. Έτσι και σήμερα, οι λίγοι μεν αλλά ηρωικοί ιεραπόστολοι μας, σκορπισμένοι σε μακρινές χώρες της Αφρικής και της Ασίας, της Άπου Ανατολής και των νησιών του Ειρηνικού, προσφέρουν το Ευαγγελικό μήνυμα κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ασύλληπτης ανέχειας και φτώχειας, συχνά δε διωγμού και πολιτικών αναστατώσεων. Αλλά και στη σημερινή Τουρκία, τη Λυκία, την Πισιδία, την Προύσα, στα παράλια της Μικράς Ασίας, με την ευθύνη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και τις προσωπικές παρεμβάσεις του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, μία-μία αναστένονται αρχαίες παραδοσιακές εκκλησίες που η ιστορία της οδήγησε για χρόνια στην Άρκη. Προκειμένου λοιπόν όλα τα έθνη να γνωρίσουν το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε, όπως κάθε χρόνο και φέτος, η δεύτερη εβδομάδα των νηστειών να αφιερωθεί στην εξωτερική Ιεραποστολή. Για την ενίσχυση του ανά τον κόσμο τεράστιου και ευλογημένου αυτού έργου, θερμώς προτρέπουμε όλους να συμμετάσχουμε σε μια ιεραποστολική λογία, είτε δια περιφοράς δίσκου, είτε όπως κρίνουν κατάλληλο οι ιερείς σας. Βέβαια, για το μεγάλο ανταπόδομα αυτής, την εσεβέντηση πίστεως, αγάπης και προσφοράς. Εύχομαι σε όλους σας πλούσια τη χάρη του Κυρίου μας κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και την ευλογία Του στον προσωπικό σας αγώνα, η δε καρπή της νηστείας, της προσευχής, της ελεημοσύνης και των λατρευτικών ευκαιριών, των κατανυχτικών εσπερινών, των προηγεσμένων θείων λειτουργιών, των μεγάλων αποδείπνων και των χαιρετισμών να είναι πλούσιοι και ουσιαστικοί. Μετευχών και πολλής της εν Κυρίω αγάπης, ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Λαβριωτικής Νικόλαος.